μην λειτουργήσει σε μια νέα βάση. Οπότε πρέπει να κάνει οικονομίες κλίμακας. Οργανισμοί οι οποίοι ενδεχομένως είχαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο παρελθόν δεν έχουν σήμερα αντικείμενο λειτουργίας. Παραδείγματος χάρη με διοικητικές πράξεις, φέτος καταργούνται όλα αυτά τα πιστοποιητικά τα οποία χρειαζόταν να καταναλωθούν εκατομμύρια εργατοώρες από ανθρώπους που θέλαν τα πιστοποιητικά αυτά αλλά και από το δημόσιο. Χρειαζόταν η Ελλάδα για πιστοποιητικά γεννήσεως και όλα αυτά τα μικρά πιστοποιητικά τα οποία εύκολα κανείς μπορεί να τα βρει από μια βάση δεδομένων 20 εκατομμύρια έγγραφα. 20 εκατομμύρια έγγραφα. Αυτό το κράτος έχει περίπου 4.500 νόμους από το 1974. Έχει καμιά 25.000 προεδρικά διατάγματα. Να. Για τα οποία, για τους οποίους νόμους χρειάστηκαν περίπου 100.000 υπουργικές αποφάσεις. Ο κύριος Μητρόπουλος είναι διακεκριμένος νομικός και καθηγητής, θα ξέρει καλύτερα και από μένα. Σίγουρα ξέρει μάλλον καλύτερα από μένα. Είναι δυνατός αυτή η χώρα να μην έχουμε κάνει κωδικοποίηση, άρα οι πράξεις του δημοσίου χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες να είναι σε ένα τέτοιο τρόπο οργανωμένες μέσα στο δημόσιο, που και ο πολίτης να εξυπηρετείται και σπατάλι χρόνου από τους πολίτες και από τους δημοσίους υπαλλήλους να μην υπάρχουν. Και έτσι θα εξοικονομήσουμε κόσμο για να κάνει και ελέγχους. Δηλαδή, δεν ξέρω τι λειτουργία έχει ο οργανισμός αποξίας σκοπαίας, που και εγώ ακούω πάρα πολλά χρόνια τώρα ότι είναι ένας οργανισμός που έπρεπε να έχει κλείσει. Αλλά αν αυτοί οι 7 υπάλληλοι μπορούν να προσφέρουν καλύτερα τις υπηρεσίες τους μέσα στην διοικητική δομή του κράτους ή στις περιφέρειες, γιατί να μην οργανωθεί η περιφέρεια με τέτοιο τρόπο δηλαδή. Και να μετακινηθούν. Κύριε Μητρόπουλε, πώς αξιολογείτε αυτή την κίνηση, γιατί γεγονός είναι ότι τόσα χρόνια προμνημονίου, αναφέρομαι, ακούγαμε για οργανισμούς οι οποίοι δεν είχαν αντικείμενο, για ολόκληρες υπηρεσίες τις οποίες δημιουργούσαν κόμματα ενδεχομένως για να βάλουν μέσα δικούς τους ανθρώπους, δικό τους κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν τώρα μία λίστα όπου συγχωνεύονται, καταργούνται οργανισμοί, συρρυκνώνεται, εν πάση περιπτώσει, το δημόσιο. Εμείς έχουμε μία πρόταση εξορθολογισμού του δημοσίου. Ο αγαπητός φίλος ο κύριος Κεφαλογιάννης έβαλε ζητήματα καλής λειτουργίας. Για παράδειγμα, το νομοθετικό έργο, η πολυνομία είναι ζητήματα κακοδαιμονίες, το λέμε και στους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο. Ακούσατε όμως με τι σεμνότητα ο υπάλληλος είπε. Είμαστε νέα, λέει. Οι βασικές δραστηριότητες αυτού του πολύ παλιού οργανισμού είναι ακόμη σημαντικές, τις περιέγραψε. Και το κράτος ακόμη και τώρα, και χαίρομαι για αυτό το οποίο φαίνεται ότι αποφασίζει, δεν καταργείται, διότι είναι μεγάλη διαχρονική συμβουλή αυτού του οργανισμού, αλλά ενώ δεν έχει καμία επιβάρηση ο κρατικός προϋπολογισμός, γιατί η μισθοδοσία είναι από συνεισφορές των δύο των αγροτών, γίνεται αυτοτελής υπηρεσία ή στο Υπουργείο ή στην περιφέρεια. Ναι, άρα λοιπόν. Αλλά μέσα σε όλο αυτό, κύριε Μητρόπουλε, εγώ θέλω να βάλω και το κομμάτι της γραφειοκρατίας. Βεβαίως. Το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να καταστρέψουμε. Βεβαίως. Ξέρω ότι το θέτετε πολύ καλά και αντικειμενικά και εσείς και στις εκπομπές σας. Τι γίνεται, λέει, έχουμε αυτές τις βασικές δραστηριότητες στο συγκεκριμένο χώρο που εργάζεται. Με το φορτίο το ιστορικό που έχει ο οργανισμός, λέει, είμαστε νέα υπάλληλοι. Άρα, εξοικονόμηση, κυρία Μπουσδούκου και κύριε Κεφαλογιάννη, για το κράτος. Για αυτούς που θέλουν, λέει, να περικόψουν κλπ. Δεν υπάρχει. Η μισθοδοσία μας είναι από τους ίδιους αγρότες, άρα προς τι. Καταργείται επίσης το Ινστιτούτο Εργασίας. Θέλω και την άποψη του κυρίου Κεφαλογιάννη. Ξέρω επίσης ευαισθησίες. Ναι. Η Ινστιτούτο έχει 60 επιστήμονες, εκ των οποίων οι 50 είναι με ντοκτορά. Το καταργεί. Σε μια χώρα που το φαινόμενο της ανεργίας είναι η κακοδαιμονία του λαού μας, του έθνους μας, έρχεται και καταργεί. Αποψηλώνομαστε από ένα σημαντικό οργανισμό σε μια σημαντική περίοδο για τη μελέτη του εργασιακού φαινομένου, του φαινομένου της απασχόλησης, της νεολαίας της απασχόλησης, υπό αυτή την έννοια. Δεν μπορεί αυτό να μπει στην ομπρέλα του ΟΑΕΔ. Φαίνεται ότι καταργείται με τα προωθούμενα νομοσχέδια, κυρίως αυτό το οποίο πολύ καλά χαίρομαι που το αναδείξατε, 21 οργανισμοί. 21 αυτοί οι οργανισμοί. Τι γίνεται, ρωτήσατε τι θα γίνει με το θέμα της απασχόλησης. Από αυτούς, οι με ένα ορίστου χρόνου απολύονται, κατά τον νόμο, οι άλλοι μπαίνουν σε διαθεσιμότητα έχοντας ή έχοντες καθεστώς μονιμότητας. Υπ' αυτή την έννοια,
καταργήκουσε ένα σημαντικούς οργανισμούς, εκ των οποίων η μισή υπάλληλοι είναι στο ΤΕΟ, κυρία Μπουσδούκου, όπως τα είδατε, η άλλη μισή είναι στους άλλους 20 οργανισμούς. Θεωρώ ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια, όταν έχουμε τόση μεγάλη ανεργία, να κάνουμε τυφλές περικοπές και καταργήσεις οργανισμών. Λελογισμένη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού επιβάλλεται. Άρα εσείς θα τα διορθώσετε όλα αυτά, κύριε Μητρόπουλε. Κυρία Μπουσδούκου, είναι η διόρθωση αυτό. Κυρία Μπουσδούκου, και θέλω και την άποψη, του κυρίου Φαλογιάννη. Όταν αυτή τη στιγμή έχουμε 1,5 εκατομμύριο νέους ανέργους, εκ των οποίων οι 400.000 νέες απολύσεις προέκυψαν από το δημόσιο και οι 900.000 από τον πολύπαθο ιδιωτικό τομέα, θεωρώ ότι όλες οι δυνάμεις σε αυτό το θέμα της απασχόλησης πρέπει να συνοηθούν, να μην αιμορραγούμε σε θέσεις απασχόλησης. Δεν μου απαντάτε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μου απαντάτε, κύριε Μητρόπουλε, μου περιγράφετε την κατάσταση που την γνωρίζουμε. Λοιπόν, κυρία Μπουσδούκου, δεν θα ευνοήσουμε περαιτέρω απολύσεις από το δημόσιο, διότι έχει θα επαναπροσλάβετε. Έχει συρρικρωθεί όσους, όπως είπε και ο Πρόεδρός μας, για να είμαστε σαφείς, όπως έχει πει πολλές φορές, αυτοί οι οποίοι αδικήθηκαν. Μάλιστα. Παρανόμως απελήθησαν. Απαρόμως θα επανακατασταθούν. Αλλά και βεβαίως θα χρησιμοποιήσουμε το δημόσιο. Κυρία Μπουσδούκου, θέλω να προσέξετε. Ναι, βάλτε μια τελεία, κύριε Μητρόπουλε, για να κάνουμε συζήτηση. Θα χρησιμοποιήσουμε το δημόσιο, κύριε Μπουσδούκου. Και ως μοχλό ανάπτυξης. Μάλιστα. Και ως μοχλό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη. Η Ελλάδα είναι ακόμα και σήμερα το τελευταίο σοβιετικό κράτος συμφιλίο με εξαίρεση τη Βόρεια Κορέα και την Κουβά. Γιατί το λέτε αυτό? Διότι χρησιμοποιήσαμε το δημόσιο για να καλύψουμε θέματα ανεργίας. Ενώ ο υγιής τρόπος να καλύψουμε τα θέματα της ανεργίας είναι η δημιουργία νέου πλούτου και ανάπτυξη. Το δημόσιο δε το χρησιμοποιήσαμε με ένα τέτοιο τρόπο, λόγω και της τρευλής προσέγγισης του συνδικαλιστικού τομέα, ούτως ώστε να μην είναι ο Θεός μας ο πολίτης και η εξυπηρέτησή του, αλλά η εξυπηρέτηση των εργαζομένων στον εκάστοτε κλάδο. Μάλιστα. Δηλαδή, λέμε τώρα στην υποξία της Κοπαίδος ότι είναι, ξέρω εγώ, 9 άτομα. Εάν, ας πούμε, χρειάζονται ένα οδηγό, όπως παραδείγματος χάρη στα ασθενοφόρα, αν πάρετε ένα ασθενοφόρο σε οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, για να λειτουργήσει ένα ασθενοφόρο, ξέρετε πόσοι οδηγοί χρειάζονται, κύριε Μητρόπουλε? Πόσοι οδηγοί φαντάζονται ότι χρειάζονται για ένα ασθενοφόρο? Πείτε εσείς τώρα, εσείς μην χαθούμε σε αυτό. Εφτά. Ξέρετε γιατί? διότι δεν είναι όπως είναι στο ιδιωτικό τομέα, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο, που μπορεί σε μια επαρχιακή πόλη να δουλεύει, ξέρω εγώ, 3 ώρες το πρωί, 3 ώρες το μεσημέρι, 3 ώρες το βράδυ ή 3 ώρες αιχμής, ή να υπάρχουν συνέργειες με κάποια άλλα ασθενοφόρα. Πρέπει να έχουν πλήρη κάλυψη. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Όλο το 24ωρο. Δηλαδή, μπορεί να χρειάζεται να εξυπηρετήσουν ένα περιστατικό και να είναι 3 οδηγοί. Συν τα Σαββατοκύριακα ένας 4. Συν κάποιος για κάποια στιγμή. Το καταλάβαμε, κύριε Κεφαλογιάννη. Το καταλάβαμε το παράδειγμα. Η ιστορία ποια είναι? Εξυπηρετείται ο ασθενής σε μια απομακρυσμένη περιοχή ή εξυπηρετείται μόνο η λειτουργία του σύστηματος? Γι' αυτό λέμε εμείς, και αυτή η διαφορά μας με το ΣΥΡΙΖΑ ιδεολογικά, ότι το δημόσιο δεν μπορεί να είναι η απάντηση. Μάλιστα. Η απάντηση λοιπόν, είναι το να πιάνουν τόπο τα χρήματα του πολιτών. Μια τελεία να βάλουμε. Τα χρήματα των πολιτών και στο τέλος του δρόμου αυτός που θα εξυπηρετεί να είναι ο πολίτης. Καλά, αυτό είναι το ζητούμενο εδώ και πόσα χρόνια, κύριε Κεφαλογιάννη. Όταν πάτε σε μια υπηρεσία και ζητήσετε ένα χαρτί και έχει το τσιγάρο κάποιος και σας κάνει έτσι και σας λέει λείπει ο υπάλληλος. Σε καμιά χώρα του κόσμου κάποιος δεν υπάρχει. Λεπτό, εντάξει, κύριε Κεφαλογιάννη, κάποιος επέτρεψε αυτό να βρει και να ριζωθεί. Δεν έγιναν από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν επέτρεψε το προπαγάνδα. Κύριε Κεφαλογιάννη, να τα λέμε με το όνομά του. Εγώ βλέπετε, δεν σας κάνω περιγραφή όπως είπατε και μας κάνετε μια παρατήρηση. Και στον κύριο Μητρόπουλο, εγώ σας δίνω. Αυτό το πράγμα ποιο το τροποδότησε? Σας δίνω λύσεις. Η λύση λοιπόν είναι να υπάρχει υπευθυνότητα σε κάθε ένα. Δηλαδή, το ζητούμενο. Με το δημόσιο λοιπόν, τις εργασιακές σχέσεις μέσα στο δημόσιο, τη στρεβλή προσέγγιση του συνδικαλισμού μέσα στο δημόσιο, αυτό που κάναμε είναι να εξυπηρετούμε τους συνδικαλοπατέρες, τους συνδικαλιστές, ενδεχομένως και λίγο να βολέψουμε τους εργαζόμενους, όχι όμως ποτέ τους πολίτες. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά εκλογές, ιδιαίτερες.